Το μόνο που του δόθηκε απλόχερα ήταν η αγάπη μας. Και θα πω ότι ο Γιώργος ήθελε να ζήσει. Και έπρεπε να ζήσει. Για τον Γιώργο έχει μιλήσει η κοινωνία. Έχουν μιλήσει φίλοι του. Και τον έχουν τιμήσει στο μέγιστο. Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω. Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους. Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αδερφές του που τον είχαν ένα. Ποιος θα μου φέρει πίσω το μονάκριβό μου γιο. Ποια στιγμή θα μου το γυρίσει πίσω. Ποια στιγμή θα γυρίσει πίσω. Σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο να ξανακούσει πατέρα. Να ξαναπεί γε μου. Να ξαναπεί παιδί μου. Ποια στιγμή. Και ποιος θα τη γυρίσει πίσω. Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Που δεν έμαθε να σέβεται, που κρατούσε τη ζωή του γιού μου στα χέρια του και δεν την υπολόγισε, που την πέταξε λες και ήταν σκουπίδι. Για μια στιγμή μαγιάς, γιατί δεν τον έμαθε το σπίτι του, η οικογένειά του να σέβεται, γιατί δεν τον έμαθε η κοινωνία, δεν τον έμαθε το σχολείο, δεν έμαθε να σέβεται. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή. Αυτή πίσω. Για μια στιγμή μαγιάς κάποιος. Δεν με νοιάζει αυτός ο κάποιος ποιος είναι. Πώς τον λένε. Αν είναι παιδί, μεγάλος, ενήλικας, δάσκαλος, καθηγητής, δήμος, κράτος, δεν με απασχολεί. Όλοι όσοι δεν κάνανε κάτι για να γυρίσει πίσω αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα τόσων αθώων παιδιών, όλοι όσοι έχουν στην πλάτη τους τόσους θανάτους ανθρώπων, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα. Πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα. Πρέπει να κάνετε κάτι. Και εμείς οι ενήλικες πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται. Δεν παίρνεις τη ζωή κάποιου και την πετάς στα σκουπίδια. Γιατί για μας ήταν ο κόσμος μας όλος ο Γιώργος. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται. Και τη ζωή τους. Και τη ζωή των άλλων. Γιατί όλα είναι μία στιγμή. Μία στιγμή. Που για μας κάθεται ο κόσμος όλος. Κάνει ο καθένας λοιπόν από τη μεριά του ό,τι είναι εφικτό να σταματήσουν αυτά τα εκκλησάκια να είναι εδώ. Εμείς δεν έχουμε άλλο γιο να περάσει από εδώ, να κινδυνεύει, ούτε να τρακάρει, ούτε να μας το σκοτώσουνε. Δεν έχουμε άλλο.